Καλημέρα σας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βάσο Πετρίδου από την οργάνωση Αρκτούρος και τον κύριο Γιάννη Αθανασιάδη, Coca-Cola 3E. Πώς είστε, τι κάνετε? Μια χαρά. Ήρθατε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σας έχουμε και τον σωστό άνθρωπο της εκπομπής μας που ασχολείται κατά κόρον με την οικολογία. Πείτε μας παρακαλώ πολύ, για να αρχίσουμε κάπως να ενημερωνόμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες, τι μπορούμε να κάνουμε ως απλοί πολίτες και απλοί άνθρωποι για να βελτιώσουμε την εικόνα του περιβάλλοντός μας. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κυρία Πετρίδου? Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σήμερα είναι μια μέρα περισσότερο προβληματισμού παρά γιορτής, να το πούμε καλύτερα. Με αφορμή αυτό, να πούμε πράγματα που λίγος πολύ όλοι τα ξέρουμε μέσα μας, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε τελικά. Δηλαδή, τα δάση, για παράδειγμα, έτσι, να μην τα θυμόμαστε μόνο αυτές τις μέρες. Πρέπει να τα θυμόμαστε πάντα. Έρχεται τριήμερο να προτρέψουμε τον κόσμο να ταξιδέψει και στα δάση, όχι μόνο στη θάλασσα. Mm-hmm. Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε εκεί, όχι μόνο κατοίκους και επισκέπτες, τόσο καλύτερη δασοπυρόσβεση θα πετύχουμε. Mm-hmm. Τόσο καλύτερη πρόληψη της πυρκαγιάς. Για αυτούς που ταξιδεύουν στα δάση, να πούμε ότι επίσης θα μπορούν περισσότερο να μην κάνουν σκουπίδια, να μην ανάβουν φωτιές που μπορεί, για παράδειγμα, να φύγουν από τον έλεγχό τους. Και να δούμε ποια τα δάση και τι μας προσφέρουν αντικειμενικά. Τα δάση μας προσφέρουν ζωή, εκτός από την άγρια ζωή με την οποία ο Αρκτούρος ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια και όλοι ξέρετε, έτσι, με είδος δείκτη την Αρκούδα. Ναι. Το δάσος σημαίνει ζωή γιατί είναι η ομπρέλα μας. Mm-hmm. Μόνο όταν έχουμε δάση γύρω από τις πόλεις δεν πλημμυρίζουν οι πόλεις. Είναι οι ταμιευτήρες νερού. Τα δάση, σκεφτείτε ότι παίρνουν το μολυσμένο βρόχινο νερό από τους δικούς μας ρήπους και το ξαναβγάζουν πίσω πεντακάθαρο. Οι πηγές των νερών που βρίσκονται στα δάση επίσης είναι το πιο καθαρό νερό που υπάρχει. Μπορούμε να πούμε χίλια δυο πράγματα και να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν αποθήκες ξυλίας και νερού. Σωστά. Να τα δούμε πια σαν ζωντανό οργανισμό που χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια και προστασία για να ζήσουν και αυτά καλά, αλλά και εμείς καλύτερα. Το κακό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι ότι σκεφτόμαστε τα δάση μόνο την περίοδο του καλοκαιριού, που έχουμε τις πυρκαγιές και έχουμε τις περισσότερες ζημιές και όλοι τρέχουμε πανικόβλητοι να δούμε τι θα κάνουμε. Και στο τέλος το ξεχνάμε όταν έρχεται χειμώνας. Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες όπως η Avra, οι οποίοι υποστηρίζουν δράσεις που αφορούν τα δάση. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πέρα από την κρατική πρωτοβουλία και εμείς οι πολίτες μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Πώς γίνεται, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι σαν Coca-Cola 3E παρακολουθούμε εδώ και χρόνια από πολύ κοντά τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, το 2008 με το φυσικό μεταλλικό νερό Avra προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους συμπολίτες μας για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Πώς το κάναμε αυτό? Με απλά και καθημερινά μηνύματα προσπαθήσαμε να δείξουμε αφενός μεν ότι το περιβάλλον είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να μας απασχολεί όλους και αφετέρου ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο πράσινη τόσο για το καλό το δικό μας όσο και για των παιδιών μας. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι της ενεργοποίησης αυτής, πάλι με το φυσικό μεταλλικό νερό Avra και πλέον με τη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας του Αρκτούρου, έρχεται να υιοθετήσει τρεις δασικές περιοχές στην Ελλάδα. Αυτές οι περιοχές είναι το δάσος της Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα, το Πάνιο Όρος στην περιοχή των Καλυβίων και το Πανεχαϊκό Όρος στην Αχαΐα για 3 χρόνια. Και τι εννοούμε όταν λέμε υιοθεσία? Εννοούμε ότι για το χρονικό διάστημα αυτό αναδασώνουμε τις περιοχές και τις φροντίζουμε έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε δέντρα τα οποία θα είναι υγιή και βιώσιμα. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για ένα απλό πρόγραμμα αναδάσωσης, μιλάμε για μια ολοκληρωμένη ενέργεια που βασίζεται και στην επιστημονική γνώση του Αρκτούρου και αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το πρόβλημα της έλλειψης πρασίνου στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μια εταιρεία σαν την Coca-Cola 3E αντιμετωπίζει το θέμα του περιβάλλοντος. Και πρόκειται για ένα από τα πολλά, μια από τις πολλές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει και υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή την περίοδο βλέπουμε και τη σχετική καμπάνια που τρέχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια? Βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση? Εντάξει, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση και να μπορέσει να δει κανείς ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο χρονικό διάστημα, να υπάρξει κάποια συνέχεια και κάποια επιμονή. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι το να προστατεύσουμε στο περιβάλλον είναι εύκολο και δεν απαιτεί μεγάλες και δύσκολες ενέργειες. Καθόλου, και έχετε δίκιο σε αυτό. Ενώ πολλοί πελαγώνουμε σε μια
πληγόμαστε μια κουταλιά νερό. Τι πω, 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 και πού να το κάνω τώρα εγώ αυτό, και θέλει πολύ προσπάθεια, ενώ δεν είναι τίποτα στην ουσία. Ακριβώς, δηλαδή, τι λέμε εμείς. Λέμε, average so easy being green, ναι, είναι, so easy είναι το κεντρικό μήνυμά μας. Είναι τόσο εύκολο να είμαστε green. Είναι τόσο εύκολο. Τι πάει να πει αυτό. Στην ουσία, λέμε τέσσερα πράγματα. Εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργία πρασίνου και ανακύκλωση. Δηλαδή, σβήνουμε το φως που δεν χρειαζόμαστε. Κλείνουμε τη βρύση. Βγάζουμε φορτιστές που δεν χρειάζεται να είναι μέσα στην βρύζα. Ακριβώς. Ακριβώς. Κλείνουμε βάζουμε την τηλεόραση τελείως. Τελείως. Όχι στο stand-by, το οποίο έχει μια κατανάλωση. Υπάρχει το... Μας έχει κάνει εδώ μάθημα, μας έχει κάνει μάστερ. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι είναι το νερό. Πολύ βασικό. Δεν σπαταλάμε το νερό. Δεν αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή. Μπορούμε τώρα που είναι καλοκαίρι, ειδικά αν ποτίζουμε τα λουλούδια μας χρησιμοποιώντας ένα ποτιστήρι, αντί να αφήνουμε το νερό, το λάστιχο να τρέχει, εξοικονομούμε μέχρι και 10 λίτρα νερό ανά πότισμα. Ανακύκλωση. Αντί να πετάμε απλά τις σκαυσίες στα σκουπίδια, μπορούμε να τις ανακυκλώσουμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά όμως, και είναι και τόσο απλό. Πολύ απλά πράγματα. Πολύ και το τέταρτο και τελευταίο, η δημιουργία πρασίνου. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Φυτεύουμε κάποια λουλούδια στο μπαλκόνι μας. Mm. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Ξεκινώντας από το μπαλκόνι μας, γιατί η δεντροφύτευση είναι κάτι που πρέπει να πάρει άδεια, πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος παράγοντας κυβερνητικός, το οποίο το επιτρέπει. Βεβαίως. Γιατί εγώ είχα σκεφτεί τότε με τις πυρκαγιές, θα γελάσετε με αυτό που σας είπα. Εντάξει, ρε παιδιά, λέω, άμα βγούμε όλοι και φυτέψουμε από ένα λουλουδάκι, ένα δεντράκι, θα είμαστε μια χαρά. Και μου λέγανε, δεν γίνεται αυτό, Βίκυ, πρέπει να υπάρχουν νομικοί σχεδιασμοί. Δεν γίνεται. Σκεφτείτε ότι η ενέργεια αυτή στο Παναχαϊκό Όρος που υλοποιούμε είναι η πρώτη αναδάσωση που γίνεται στο Παναχαϊκό Όρος. Είναι 4.500 δέντρα που ουσιαστικά πρώτη φορά η πόλη της Πάτρας θα ξαναέχει πίσω της ένα δάσος ζωηρό και υγιές ξανά. Γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι φορείς, έτσι. Τώρα έχουμε την απόλυτη συνένεση και προχωράμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας και τη συμβουλή σας και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και οφείλαμε και εμείς να βάλουμε τον εμβολό μας αυτό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε εδώ μια μέρα σαν τη σημερινή για το περιβάλλον που τόσο μας απασχολεί. Το περιβάλλον και όχι μόνο τις μέρες που... κάθε μέρα το περιβάλλον και αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα που περνάμε, ότι είναι πανεύκολο με 4 πολύ μικρούς και καθημερινούς τρόπους μπορούμε όλοι να κάνουμε καλό στον πλανήτη μας, στη χώρα μας, στον δίπλα μας και κυρίως στα παιδιά μας. Γιατί εκεί καταλήγουν όλα. Πού θα μεγαλέσουν τα παιδιά μας. Βεβαίως.